Εδώ είμαστε. Αυτά που ζούμε πραγματικά δεν έχουν προηγούμενο. Έτσι. Εδώ είμαστε. Εδώ. Σαν το σκύλο με το γάτο, υποτίθεται. Έτσι πιστεύω. Για να πάρουμε στο σκύλο. Γεια σας, κύριε σκύλε. Καλά είστε. Τι γίνεται, αγαπητέ. Έχω βάλει τα γάντια του Άγγι Πετρετζίκη εδώ. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ακούγονται στον αέρα τώρα έτσι όπως τα κάνω. Όπα, τα ακούω. Ωραία. Τα φοράς και μέσα εκεί. Βέβαια, καλά κάνεις και τα φοράς μέσα εκεί. Είναι σωστό. Για εδώ τα πήρα. Σωστό. Τα ξέρω. Όχι για έξω. Και ξέρω ότι πιάσω έξω, ρε παιδί μου. Αν έχεις το κινητό σου. Έχεις το κινητό σου αναχείρας. Αναχείρας το έχω, ναι. Αναχείρας. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Τι δοκιμάζεις, Νίκο, για πες μας. Πες στο Instagram, γιατί. Για να δούμε τώρα, κορυφώνει διαγωνία. Θα μπεις λοιπόν στο live το οποίο θα ανοίξω εγώ αμέσως τώρα. Ναι. Λες εσύ ότι θα ανοίξεις τώρα. Branch Boys μου βγάζει live εδώ πέρα. Παπαδόπουλο δεν μου βγάζει. Ναι. Έλα, τώρα με βγάζει. Ναι. Τώρα γιατί... άνοιξε, ρε φίλε, το άνοιξα τώρα το live. Έλα, και τι κάνουμε, Νίκο. Ωραία. Θα στείλε έτοιμα. Έτοιμα, να στείλω. Στείλε έτοιμα. Πώς το κάνω αυτό. Αν... έτοιμα. Δεν σου βγάζει, στείλτε έτοιμα για να συμπεριληφθείτε στο live. Παρόν δεν με βγάζει ότι είσαι live. Μου έχει βγάλει μόνο μια τέτοια. Περίμενε, φίλε, όλα θα γίνουνε. Περίμενε, λοιπόν. Επειδή έχουν αρχίσει τα δέλουν οι φίλοι, λίγο 107,4 ακούτε. Εγώ τώρα στέλνω έτοιμα. Α, στέλνω έτοιμα, ναι, το έστειλα. Έτοιμα, αποστολή αιτήματος. Ναι, ναι. Στάλθηκε. Λοιπόν, Νίκο, στάλθηκε. Αν πετύχει, θα αποθεωθεί το άτομο το οποίο μας βοήθησε, ναι, σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι. Αναμονή για χρήστημα Μοσχοβίτης. Μάλιστα, κορυφώνεται η αγωνία. Κάτσε λίγο, φαίνομαι καλά. Για να δω. Έλα, εδώ είμαστε καλύτερα. Ναι, σύνδεση. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ποιος είναι, πολύ γίναμε. Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται λίγο. Πρέπει να το χαμηλώσω εγώ τέρμα. Ναι. Θα το χαμηλώσω και εγώ. Ναι. Ωραία. Και πάμε έτσι καλά, υπέροχη στιγμή. Πάρα πολύ καλά. Υπέροχη στιγμή. Για όποιον δεν πιστεύει, εδώ είμαστε. Εδώ. Εδώ, πολύ ωραία, Άκης. Τέλεια. Εδώ, στούντιο. Έτσι. Σούπερ. Ναι. Σας έφυσε. Ναι. Ή και, ξέρεις, αυτά βοηθάνε σε πολλά πράγματα. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, μας βλέπετε και στο Instagram. Βέβαια. Έτσι έχουμε το κοινό μας live με τον Μοσχοβίτη. Θα το καθιερώσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι υπέροχο. Υπέροχο. Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, βλέπετε το Λίμπερο και ακούτε και το Λίμπερο 107,4 ζωντανά. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν την Ανδρομάχη, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ να γίνει αυτή η διαδικασία. Μπράβο, Ανδρομάχη, λοιπόν, κάτω παύλα σίγουρα. Μπράβο, Ανδρομάχη, είσαι αστέρι. Είσαι αστέρι, λοιπόν, που μας άνοιξε στα μάτια, θα λέγαμε, και μπορούμε και κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ζούμε εποχές μπαλαντέρ, λέει ο φίλος ο Γιάννης, βεβαίως. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Πάρα πολύ καλά τα λέει. Άλλωστε, πάντα ένας μπαλαντέρ θα είμαστε, άσχετα που προσπαθούν να μας αλλάξουν εκπομπή. Οι συγκεκριμένοι, Περέα Παπαδόπουλος στο κέντρο Μοσχοβίτης, μέχρι και τις 7.30 θα πάμε παρέα. Τι στο κέντρο. Η εικόνα των κλειστών μαγαζιών είναι λίγο, ναι, σκληρή. Γιατί? Δεν την είχα δει, δεν είχα βρεθεί στο κέντρο αυτές τις μέρες. Για να έχω εικόνα. Χαμήλωσα το λίγο, ρε, εσύ, να ακουγόμαστε λίγο. Πόσο ακόμα να το χαμηλώσω. Τέρμα, να μην ακούγεται καθόλου. Δεν ακούει, δεν πάει άλλο, ρε Νικό. Και σου λέγω για το μένα. Δεν πάει άλλο, τι έκανα, πάω πιο μακριά, πάω, ναι, πιο μακριά. Ποιος είναι, ναι. Ναι, ποιος είναι. Ναι. Εξαιρετικά. Η εικόνα στο λοιπόν είναι, το... είναι, έλα, λίγο δύσκολη. Ναι. Είναι λίγο δύσκολη. Είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Χαιρετούμε όλους τους φίλοι οι οποίοι συνδέονται σιγά σιγά. Βεβαίως. Να σου πω λίγο κάτι. Το κάνει ο Μαραβέγιας, ρε φίλε, και υποφίλιο. Και κάνουν live στο Instagram. Γιατί δεν με κάνουμε, δεν κατάλαβα τι μας λέει. Όντως. Ναι, χθες το κάνανε. Χθες. Κάθε μεσημέρι στις 4 στο Facebook, βέβαια. Ο Σοκράτης Μάλα μας ανεβάζει ένα τραγούδι που παίζει στο καναπέ μαζί με το γιο του ή με την κόρη του. Εμείς τι δεν κατάλαβα, δηλαδή, τι μας λείπει. Αύριο δεν θα το κάνω σήμερα, επειδή έχω δημιουργήσει έτσι ένα στούντιο προσωρινό στο δωμάτιο των παιδικών και εφηβικών μου χρόνων. Πω, τι έχει γίνει εκεί πέρα μέσα. Για όσους βλέπουν το live το Instagram, έχει φύγει εκεί. Πω. Θα σας κάνω ένα... Έντονο λευκό στους τοίχους, ναι, βεβαίως. Σιγά, πολύ ωραία. Σιγά βρε. Λοιπόν, ήταν και των εφηβικών σου χρόνων, Νίκο. Εδώ ήμουνα μέχρι τα 17, μετά πήγα κάτω. Ναι. Λοιπόν... Έγινε εκεί πανηγύρι. Πανηγύρι έγινε. Λοιπόν, φυσικά παίρνουμε και γραμμούλες, έτσι, 2, 3, 10, 2, 87 και 38. Αλίμονο. Είναι ανοιχτές, ψοφάμε να παίρνουμε γραμμές, τα ξέρετε άλλωστε εδώ και μήνες αυτά. Βέβαια. Είναι η αγαπημένη μας συνήθεια τα απογευμάτα, 6.30 με 7.30. Λοιπόν, 2, 3, 10, 87 και 3 οκταράκια. Εδώ με τα γάντια του Άκη, εδώ είμαστε, έτσι. Βλέπετε, περιμένουμε να πάρουμε τις γραμμούλες. Τις γραμμούλες. Μακριά πήγα, ρε Ανδρομάχη, τι μακριά πήγα. Πού να έρθω εδώ πέρα, δεν μπορώ να έρθω πιο κοντά. Πρέπει να το χαμηλώσεις λίγο, ρε φίλε. Δηλαδή, ακουγόμαστε δις. Να σου πω, εγώ συνεχίζω να φαίνομαι τώρα. Εσύ φαίνεσαι, όχι, κόλλησες λίγο τώρα. Κόλλησα τώρα λίγο γιατί μπήκα λίγο στο Viber. Οκ.
Α, το Viber Ρενικό τώρα, εδώ πέρα εκπομπή. Τι να κάνουμε, Ρενικό, υπάρχει εκπομπούλα, Ρενικό. Και το ρεπορτάζ, περίμενε να γυρίσουμε. Και ρεπορτάζ, Ρενικό τώρα. Α, το τέτοιο τώρα. Εντάξει, ναι, εντάξει, πίσω, έλα, πίσω φωτογραφία βλέπει εδώ, εδώ που δείχνω, βλέπει. Όχι, δεν φαίνεται. Εντάξει, κάνω και έτσι εγώ για να δω. Δεν φαίνεται κάτι. Όχι, έχω το μικρόφωνο μπροστά λίγο και λίγο με ενοχλεί. Κάτσε να το κάνω. Θα σα κάνω ξενάγηση. Ναι, όχι, μωρέ, εντάξει. Ναι. Πώς περνάει η καραντίνα, Νίκο? Καλά, καλά περνάει, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, παράπονο δεν έχουμε. Προσπαθούμε, ρε παιδί μου, να επιβιώσουμε και να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, θα λέγαμε. Τρως! Παρακολουθώντας, ρε φίλε, αυτό το πράγμα με το φαγητό, δηλαδή. Πήγα προχθές στο σούπερ μάρκετ και έχω πέσει όλες τις σοκολάτες πάνω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Κάτι. Τώρα θα τις πω κιόλας, δεν είναι, δεν χρειάζεται διαφήμιση. Θα τις πω. Ναι. Bounty πήρα, γιατί μου αρέσει καρύδα. Ναι. Πάρα πολύ. Κάτι κοφρέτες. Θα τις πάρε. Ρε εσύ. Περίμενε λίγο, γιατί μπορεί να ακούγεται από μένα. Κάτ. Ναι. Ρε εσύ. Εγώ νομίζω ότι από σένα ακούγεται. Και εγώ νομίζω ότι ακούγεται από μένα, αλλά πώς θα γίνει. Θέλω να το χαμηλώσω τέρμα. Χαμήλωσε. Αν πατήσεις τα κουμπιά της έντασης, συνάδελφε, θα χαμηλώσει και η ένταση των πολυμέσων. Ναι, φιλαράκι. Αλλά σε πάει αλλού τώρα. Δεν κατεβαίνει τέρμα. Φτάνει μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να κατεβεί τέρμα. Και εμένα φτάνει μέχρι ένα σημείο, αλλά κατέβασε το μέχρι το σημείο που μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα. Έχω προβληματιστεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ακούγεται τόσο πολύ άσχημα. Ναι, ναι. Αμάρε, Νίκο, δηλαδή. Μικροφωνίζουμε, ρε φίλε. Μικροφωνίζουμε. Ναι. Το λοιπόν, τι τραβάμε. Περίμενε. Εγκεφαλικό έχει πάθει ο Μοσκοβίτης. Περίμενε. Θα το βρούμε, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Τι γίνεται, ρε Νίκο. Κάπως πρέπει να σταματήσει αυτό. Θα σταματήσει. Τώρα ακούγεται από σένα. Και από μένα ακούγεται, ναι. Αλλά τι να κάνω. Θα πάω λίγο πιο μακριά και θα φωνάζω. Και αυτό είναι καλό σαν ιδέα. Φίλε, πρέπει να το κάνω. Όχι, ρε. Δεν γίνεται, δεν έχουμε καλό ηχητικό αποτέλεσμα, ρε φίλε. Ακούγεται στον αέρα. Ναι, ναι. Εντάξει, πήγα πιο πίσω. Ναι, ναι, ναι. Έχω. Λοιπόν, τι έχεις? Όχι, όχι, πρέπει παιδιά να το κόψουμε. Πρέπει να το κόψουμε. Το κόβεις. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν έχουμε καλό ηχητικό αποτέλεσμα. Θα το φτιάξουμε καλύτερα την άλλη φορά. Γεια σας, φίλοι, συντονιστείτε στο Λίμπερο. Γεια σας, φίλοι. Όσο πήγε, πήγε το live. Εντάξει, δεν πειράζει, καλό ήταν. Πιλωτικά. Έξοδος. Λήξη. Γεια σου, ρε Κάμπορα. Περίμενε. Πολύ ωραία. Χαβιέ, φίλος μας, αδελφός μας. Πολύ ωραία. Κοινοποίηση είναι ιστορία. Τέλεια. Νίκο, τι γίνεται, φίλε? Ναι, ποιος είναι? Καλά, καλά. Καλά, πολύ φαΐ, πολύ φαΐ. Δηλαδή θα βγούμε όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία. Θα βγούμε και θα τρέχουμε στα γυμναστήρια. Αρχίζω να καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα. Σιγά, ρε Νίκο, θα τρέχεις στα γυμναστήρια. Σιγά. Όχι, ποτέ δεν θα πάω, εννοείται, εντάξει, αλλά θα περπατάμε λίγο παραπάνω, να το ένα, να το άλλο. Είδα τον παππού, ρε φίλε, σήμερα στην παραλία που βγήκε ο άνθρωπος να γυμναστεί και πήγαν οι της Δίας και το λέγανε να πάει σπίτι του. Ναι. Και τους έλεγε, προβλέπεται από πουθενά. Προβλέπεται από πουθενά. Από πουθενά δεν προβλέπεται, λέει. Ρε παππού, πάνε τώρα σπίτι σου που σου λένε εκεί πέρα, προβλέπεται και δεν προβλέπεται. Άμα θα το κάνουν, άμα θα το κάνουν προβλεπόμενο, θα λες μετά χούντα έχω. Εντάξει, βγήκε ο άνθρωπος λίγο να αθληθεί, θα λέγαμε. Άσε μας, Νίκο, δεν είναι ώρα για τέτοια τώρα. Εντάξει. Δεν είναι ώρα για τέτοια. Δεν είναι ώρα για τέτοια, συντάλλευε, μπορείς να πας λίγο, εντάξει. Εντάξει, εκεί πέρα μέσα στο σπίτι, μια χαρά. Δηλαδή, εσύ μετά πόσες μέρες βγήκες τώρα έξω, άσε τη βόλτα με τον, με τον Ταλιμπάν. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, Τετάρτη, Νίκο. Σάββατο, κάτσε να πάρουμε τη γραμμούλα. Να πάρουμε τη γραμμούλα. Βεβαίως. Ναι, την παίρνουμε τη γραμμούλα, βεβαίως. Γεια σας. Βεβαίως. Γεια σας. Ναι, πέρα εδώ, ναι. Τι κάνετε, κύριε? Γεια σας. Καλά είμαστε. Μοσκοβίδη, δεν μου λες όταν είσαι έφηβος. Ναι. Παρακολουθείς δηλαδή ιερές λειτουργίες, έτσι. Δηλαδή, καθόλου. Καθόλου. Ένα κατηχητικό έτσι να συνέχεια, έτσι. Ναι, λοιπόν, αγόραζες περιοδικά και θρησκεία και τον πολιτικό. Πολύ μπάσκετ, έτσι. Φίλε, μόνο για μπάσκετ διαβάζαμε. Ναι. Ναι, ναι, και χρειάζεσαι τον Παπαδόπουλο. Τώρα με αναγκάζει να χρειαστεί τον Παπαδόπουλο που είναι άλλων φοιτητήσεων. Αλλά φίλε, είναι δίκαιος αυτό το θέμα. Δηλαδή, την πέσει στον Παπαδόπουλο. Δεν την έπεσα καθόλου. Είπα ότι μου λέει, είμαι λέει στο δωμάτιο των εφηβικών μου χρόνων. Όταν ήμουν μωρό, όταν ήμουν μικρός και του λέω μέχρι τι ηλικία και λέει 17. Άρα καταλαβαίνεις τι έχει γίνει εκεί πέρα μέσα. Δεν έκανε ολομέτω και επίθεση. Καθόλου, ίσα ίσα. Ναι, εσύ δηλαδή, εντάξει, εσύ φαντάζομαι να βρει τον Μπάρκλε και φτιαχνώσουν δηλαδή την ταχόνια. Εντάξει. Εμείς βλέπουμε ρε φίλε, τώρα μην μπορεί να αναφέρω ονόματα. Καμιά Πάμελα Άντερσον, τίποτα τέτοια. Εντάξει, εσύ φτιαχνώσουν με Μπάρκλε. Ναι, ναι, εμείς μόνο μπάσκετ μέσα στο δωμάτιο μας, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, μόνο μπάσκετ. Εντάξει. Είναι και πολύ δωματίο, θα πω εγώ.
Έβαλα πλάτη έτσι, Παπαδόπουλο, έτσι, αν και είσαι... Φιλαράκι μου, φιλαράκι μου. Μα εντάξει, συγγνώμη, τώρα με κάνει, δηλαδή, ποιος 16χρονος, 17χρονος, δεν μην πούμε τώρα, τι κάνεις στο δωμάτιο, τώρα, Μα είναι ένας από τους λόγους που δεν θέλω γιο. Δεν θέλω γιο, δεν θέλω, όχι, θέλω κόρη, όταν έρθει η ώρα. Θες κόρη, εντάξει, τι να σε πω, δηλαδή, να απογοητεύσεις ακόμα περισσότερο από ό,τι ήδη με ξεπλήσεις. Να επιχειρηματολογήσω. Έτσι να πω το τηλέφωνο και να είναι από κάτω ο Γιάννης, φεύγω. Καθόλου δεν με πειράζει. Καθόλου δεν με πειράζει. Απλά ο γιος το έχω πει. Κρίνω από εμάς, έτσι το πώς πέρα. Από μένα, άντε να το πω έτσι. Ναι. Πιστεύω ότι τα αγοράκια από 10 μέχρι 18 χρονών είμαστε σχεδόν όλοι μπουνταλάδες. Εντάξει. Ναι. Στο μυαλό μας έχουμε μόνο ξέρεις τι, ωραία, βρωμάμε. Είμαστε μια ιδέα και μισή. Μια ιδέα μέσα σε αυτήν την ηλικία. Ναι. Σπυριά. Άστο. Εγώ διαφωνώ κάθετα, λοιπόν, εγώ έχω φίλους οι οποίοι έχουν κόρες και είναι η κόρη τους 9 χρονών, 10 και από τώρα αγχώνονται τι θα συμβεί μετά από 5 χρόνια. Λοιπόν, εσύ πώς προτιμάς να έχεις κόρη, τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας το έχει δει. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα, κάτι που θυμήθηκα. Είδα χθες, είχα ένα τρομερό εφιάλτη χθες το βράδυ. Ευτυχώς ξύπνησε. Δηλαδή, έλα, είχες. Ζαλίστηκε από την εφιάλτη. Τι γίνεται ρε φίλε, ναι. Τον έχω ακόμα λαμπά, δεν ακούγεται. Κάτι, τον χάσαμε. Εντάξει, λίγες δεν πειράζει. Λίγες από την εφιάλτη. Θα ξαναπάρουμε τη γραμμούλα σε λίγο, θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Κακό. 2-3-10-27 και 3-8 για ανοιχτά. Πολύ καλά τα λες, Νίκο. Πολύ καλά τα λες, ναι. Έτσι είναι. Θα τα πούμε όλα. Έτσι είναι. Ξέρεις τι πιστεύω ότι φταίει νωρίτερα. Για πες. Το clean feed. Εγκεφαλικό. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Γιατί είναι αυτή αυτό, φίλε. Γιατί είναι πολύ διαπεραστικός ο ήχος. Έλα ρε Νίκο τώρα και εσύ είναι πολύ διαπεραστικός ο ήχος. Άντε τώρα. Άντε με πω τη λέξη τώρα. Τσούτσες τώρα. Άντε ναι. Τσούτσες τώρα. Άντε. Ναι. Πόσα καινούργια κρούσματα είχαμε σήμερα. 31. 31 και φτάσαμε 400 κάτι. Πόσα πήγαμε. Εντάξει, καλά πάμε. Καλά θα πηγαίνουμε Νίκο όταν θα μειώνονται σταδιακά και θα φτάσουμε σήμερα να λέμε ότι είχαμε 2, 3, 4, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμα. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο γενικότερα. Το νομίζω ότι έχουμε δρόμο Νίκο μου ακόμα. Τα πάντα πλήττονται από αυτή την νομίζω ότι έχουμε κατάσταση. Δρόμο ακόμα Νίκο. Και εδώ διαβάζω μπροστά μου μια είδηση επί του πιστήριου θα λέγαμε. Πριν 7 ώρες το ταξί έχει βγει. Η Σιρήνα είναι η πρώτη εταιρεία παραγωγής ερωτικών ταινιών παγκοσμίως που ακυρώνει τα προγραμματισμένα γυρίσματα για να προστατεύσει τους συνεργάτες της και τις οικογένειές τους μέχρι να σταματήσει ο κίνδυνος του κορονοϊού. Εντάξει. Εδώ διακρίνει μια κοινωνική ευθύνη. Ξεκάθαρα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πολλοί απανταχού φίλοι της συγκεκριμένης εταιρείας να απογοητεύονται τώρα, αλλά εδώ διακρίνω κοινωνική ευθύνη και οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε. Και δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις που ανέφερε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ η εκπομπή θα θέσει καυτά ερωτήματα. Γιατί να με περιλαμβάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, μην μπερδεύεις τώρα. Δεν ανακοινώσανε σήμερα ότι θα υπάρξει οικονομική ενίσχυση στις επιχειρήσεις. Ωραία, φίλε, πολύ εξειδικευμένο τώρα. Δεν το έχω τσεκάρει. Πλήττα τον κορονοϊό. Πολύ γενικόλογο. Η Σιρήνα δεν είναι μια τέτοια περίπτωση επιχείρησης. Η Σιρήνα, ναι, είναι. Σωστά. Ωραία. Άρα να πάει ο κύριος Σιρηνάκης και να πει ότι εγώ θέλω το επίδομά μου και η ηθοποιή του, έτσι. Ο Ζαφίρης Ντούρος, δηλαδή. Ο Ζαφίρης Ντούρος. Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ρε, εσύ είναι αυτός που έπαιζε στο τέτοιο. Με την κυρία Μαριάννα. Δεν μπορώ, κυρία Μαριάννα. Δεν μπορώ, κυρία Μαριάννα. Μου έχουν πει, δεν το έχω δει. Μου έχουν μεταφέρει. Ναι, ναι. Και εμένα, ναι. Μου είπαν, δεν μπορώ, κυρία Μαριάννα. Για αυτό το ανερχόμενο ταλέντο που έτρεχε το φύλακα στη ΣΑΕΚ που υπέγραψε πριν λίγες μέρες και τώρα ανακοινώσανε. Τι clickbait τίτλος, δε φίλε. Πρόεδρο του φύλακα στη ΣΑΕΚ είναι στην ΚΑΠΑ 19. Ξύστα να μην πω τι τώρα, δηλαδή πότε ήταν ο άνθρωπος. Εντάξει. Φίλε, είχε δελτίωση στην ΑΕΚ. Τελειώσαμε. Είχε, ναι. Τα πάντα τελειώνουν εκεί. Ναι. Τότε ήταν παίχτης ΣΑΕΚ. Σωστά. Σωστά. Η Σιρήνα συνεχίζει να έχει το. Θα μου πει τώρα τι σε ρωτάω για σένα. Που να ξέρω, τέτοιες μέρες διάφορες κουβέντες μπορούμε να κάνουμε κλεισμένες στο σπίτι. Από τους φίλους μου μπορεί να ξέρω. Ναι, από τους φίλους έχεις ακούσει τίποτα για το αν έχει την πέραση που είχε πριν κάποια χρόνια. Γιατί αν θυμάσαι πριν κάποια χρόνια είχε μπει πολύ δυναμικά. Είχε μπει πολύ δυναμικά, νομίζω ακόμα σε εποχές που είχαν στις εφημερίδες ταινίες ερωτικού περιεχομένου ή πιο μετά ήταν. Ρε φίλε,
Δεν κατάλαβα. Ξανακάνει λίγο την ερώτηση, παρακαλώ, δεν μπερδεύτηκα. Οι ταινίες της Ειρήνα. Ναι. Δεν ήταν και σε εφημερίδες ένα φεγγάρι, ή κάνω εγώ λάθος? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Ναι. Απλά είχε θυμάμαι επειδή το είχα ζήσει τι είχε γίνει τότε με το φιλικό DVD. Τη Τζούλια. Με την Τζούλια και την Κεραμακιά. Την Τζούλια είχε γίνει πανηγύρι, δεν υπήρχε αυτό να ξέρεις, εντάξει. Ναι, έκανε τηλέφωνα, πέθανε σε περίπτερα. Πού είναι, βρέστο, μου φύγανε όλα, όχι, θα έρθω, ναι, έχω ένα και τέτοια. Πανηγύρι. Πρόσεξε, όλα. Όχι μόνο με το ένα, γιατί είχε βγει και δεύτερο, έτσι. Μην τα ξεχνάμε. Το πρώτο ήταν που είχε κάνει όμως τον Πάταγο το μεγάλο. Πάντα, Νίκο, σε ταινίες που είναι τριλογίες ή έχουν δύο μέρη, πάντα το πρώτο πηγαίνει καλά. Ναι, ναι. Το δεύτερο ή το τρίτο, αν βγει, πηγαίνουν άπατα. Ναι, ναι. Το πρώτο ήταν δυνατό, εντάξει. Θέλω να σου πω κάτι, με αυτά εδώ τα γάντια απορώ, δηλαδή θέλει ναι. Πολύ συνήθεια, δηλαδή με αυτά εγχειρίζουνε. Τι λέει ρε φίλε, εγώ με αυτά πήρα μαγειρεύουνε. Αυτά της μίας χρήσης. Τι να πω. Εσύ πήρες τα πιο χοντρά. Όχι ρε, και αυτά μιας χρήσης είναι. Και είναι μαύρα. Απλά είναι μαύρα, ναι. Αντί να είναι άσπρα. Και εμένα μου δώσαν τα λευκά. Σε περάσαν για τέτοιο, για νοσηλευτή, ξέρω εγώ να σου πω. Είναι δυνατόν δηλαδή. Και σήμερα πάλι που έκανα μια γρήγορη σκασιά έξω. Έβαλα τα γαντάκια μου κανονικά. Και να κάνω και μια δημόσια έκκληση τώρα και να πάμε στο διάλειμμα, γιατί δεν βλέπω. Ο φίλος ναι. Μας έκοψε. Του λέγαμε βλακίες και δεν του άρεσε να μιλήσουμε κι άλλο. Ναι. Ρε παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Καταρχά τώρα είναι το πιο ωραίο σούπερ μάρκετ που πας. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, δεν έχει κόσμο, κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα με αυτό το σκηνικό που έχει γίνει πλέον. Περιμένεις από έξω που βάζουν, βγαίνει ένας και μετά μπαίνει ένας άλλος. Ωραία. Μπαίνεις λοιπόν μέσα με την άνεσή σου αυτά που θέλεις, χωρίς κόσμο, το ταμείο σου και όλα αυτά. Δεν μπορεί ρε παιδιά από το σούπερ μάρκετ να έχει τόση πληρότητα και να έχετε σηκώσει όλα τα ντετόλ και όλα τα αντισηπτικά. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος που θέλει γιατί τελείωσαν τα δικά του. Έτσι. Και δεν έχει. Σωστό. Δηλαδή, μην παίρνετε 10, πάρτε 2. Α, και εγώ 2 θα παίρνω, για μένα και για την καλλιρόη. Αυτά θα παίρνω. Εντάξει. Για να έχουμε όλοι. Και από ό,τι καταλαβαίνω, όλα τα παιδιά στα σούπερ μάρκετ. Με το που τελειώνει κάτι βάζουνε, απλά στο κομμάτι των αντισηπτικών, επειδή πλέον από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν και πάρα πολλά να βάλουνε, βάζουνε με το πρωί και τέλος, ό,τι γίνει. Μετά ξανά την επομένη, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή, μην παίρνετε τόσα πολλά. Πάρτε 2. Πάρτε 3, ξέρω εγώ. Πόσοι είστε σπίτι. Μην το ξεφτιλίζετε. Δεν θα έχουμε εμείς μετά. Σωτήρης Τσιόδρας, είμαι Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια. Είμαι κόκκινος, είμαι Ολυμπιακός. Μάλιστα. Μάλιστα. Νίκο, πάμε διάλειμμα λες. Και επιστρέφουμε, ναι. Γεια σου φιλαράκι μου, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παλεύει ο συνάδελφος εκεί να τα βρει με το ίντερνετ. Συνάδελφε, βγάζεις άκρη. Κάτσε να δοκιμάσουμε πάλι. Για να δούμε λοιπόν, κορυφώνει η διαγωνία. Κορυφώνει. Ταυτόχρονα ξέρεις ότι οι άλλοι κάνουν live, έτσι, στο 24. Είσαι εντάξει? Όλα καλά, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι άλλοι κάνουν live στο 24 και ασχολούμαστε και με αυτό την ίδια στιγμή. Ευτυχώς ο λαός του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής για μπάσκετ δεν έχει ρωτήσει τίποτα. Να ρε καλά οι άνθρωποι. Ποιος ασχολείται ρε Νίκο τώρα, εντάξει. Όλοι ρε, εδώ είμαστε, ασχολούμαστε και με αυτά. Νίκο. Ενώ ποιος ασχολείται με τον μπάσκετ. Όλοι ρε. Θα ετοιμάσω όλοι θέμα πόλη. Αύριο να δεις τι γίνεται, φίλε. Θα ετοιμάσω όλοι θέμα. Όλοι πόλοι μπασκετομάνα. Θα ετοιμάσω θέμα αύριο. Μπες για... πάλι στο Instagram, φίλε. Μέσα είμαι ρε, κουραστικέ. Μέσα είμαι. Ωραία, μπες βρε. Λοιπόν. Παιδάκι. Πάμε λίγο. Είναι πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές, έτσι. Οι γραμμούλες πάντα είναι ανοιχτές στο Λίμπερο 107,4 στον οποίο είναι συντονισμένοι. Για να κάνω αίτημα. 2-3-10, 2-87 και 3-8. Ήρθε το αίτημα. Έλα, έλα. Κορυφώνει τη αγωνία λοιπόν τώρα. Για να δούμε. Έλα. Για να δούμε πάλι. Έλα. Έλα. Χαιρετούμε τους φίλους που ήδη μπαίνουν. Μπαίνει λαός, μπαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, μπαίνει εδώ πέρα. Είμαστε εδώ πέρα. Δέχτηκε το αίτημά σου ο Νίκ Παπαντό 90. Ναι. Ωραία. Για πάμε λοιπόν να χαμηλώσουμε τέρμα. Στο στούντιο στην Θεσσαλονίκη. Ωραία, από μένα δεν ακούγεσαι. Όχι, ακούγεσαι. Ωραία. Εξαιρετικά. Ακούγεσαι, Νίκο. Ναι. Για μίλα. Έλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα. Δεν ακούγεται, φίλε. Δεν γίνεται. Ακούγεται, λες, ε. Ναι, δεν γίνεται. Ωραία. Αφού ακούγεται, φίλε, ακούγεται. Δεν αποχωρώ. Αποχώρησε. Να αποχωρήσω κι εγώ. Μα δεν μπορούμε, έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Δεν γίνεται. Έχουμε δεν γίνεται να μιλάμε στο ένα και να ακούγεται στο άλλο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Όσοι φίλοι είστε πάντως εδώ μέσα, αυτή τη στιγμή, από το στούντιο της Περέας, τι ζούμε, Μιχάλη, βέβαια, Μιχάλη, τι ζούμε. Λες για μας, ρε Μιχάλη, εδώ εσύ έχεις χάσει, να πούμε, 288 κιλά να πούμε και θα μας πεις εσύ τι ζούμε τώρα. Λοιπόν, και έχεις γίνει πιο φίτη από εμάς. Λοιπόν, είναι το στούντιο του Λίπρα 104. Πηγαίναμε πέρσι από το Μαγιά. Ωραία, έψινε ναι. Εκεί πέρα, τρώγαμε τα ωραία μας τα κοψίδια. Όντως, μου έχει γίνει να πούμε fit και εσύ. Πέστα.
Πες τα κάτσε να φτιάξω λίγο το τέτοιο. Θα ξαναμεζοβούμε φέτος. Φέτος δεν νομίζω να ξαναμεζοβόμαστε. Να πάμε στην όμορφη Πλατανιά Κυλικής. Δύσκολα τα πράγματα. Πλατανιά, έτσι, Πλατανιά Κυλικής. Βέβαια, ρε φίλε. Μιλάμε ο πιο hot προορισμός για Πρωτομαγιά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο πιο hot προορισμός για Πρωτομαγιά είναι η Πλατανιά Κυλικής. Ναι, ρε. Ωραία. Ναι, ναι. Συνεχίζουν να μπαίνουν οι φίλοι στο live βεβαίως. Λίμπερο 107,4 βλέπετε. Απλά από την Περαία, έτσι. Γιατί είμαστε σε καραντίνα λόγω του κορονοϊού. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Φίλε, να μιλάς για αυτό σου. Κάποιοι είμαστε στο στούντιο, έτσι. Ναι, τι μιλάς, γιατί την άλλη εβδομάδα θα είμαι εγώ στο σπίτι. Μισό τώρα, μέχρι την άλλη εβδομάδα περίμενε. Μπορεί να έχουν κλείσει τα πάντα την άλλη εβδομάδα. Στο σπιτάκι σου, το δικό σου σπίτι, Νίκο. Ναι. Βέβαια, λοιπόν. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας και στο Instagram και στα Messenger και τα τηλεφωνήματά σας φυσικά. Παίρνουμε γραμμούλες, ψοφάμε να παίρνουμε γραμμές, αυτά είναι γνωστά. 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Μέχρι και τις 7.30 που θα πάμε παρέα, άλλο να. Πόσο. Άλλο να. 20 λεπτάκι περίπου. Νίκο, έχω αρχίσει να κουράζομαι, φιλέ. Να ξέρεις, αρχίζει σιγά σιγά αυτή η κατάσταση να με κουράζει. Σε ακόμα κουράζει? Και εμένα. Αρχίζει να με κουράζει σιγά σιγά, ναι. Μάλιστα. Ναι. Απαγορεύονται από αύριο δημόσιοι συναθροίσεις άνω το 10 τόμο να αναφέρει συνάδελφε εδώ πέρα. Το ρεπορτάζ το οποίο διαβάζω. Άρα να ξέρετε να είστε λίγο μαζεμένοι. Έξοδος από τα σπίτια μας, τα δικά μας, τα σπιτάκια μας. Μόνο για τα απαραίτητα. Γεια σου, Λέων. Άλλος φίλος μας, πολύ καλό. Έτσι, να τα λέμε για αυτά. Εξαιρετικός. Λοιπόν, είναι ένα πρώτα απ' όλα άνθρωπος της νύχτας, ο οποίος μπορεί να μας φτιάξει οποιαδήποτε στιγμή. Και είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Στην νύχτα που δεν βγαίνουμε, βέβαια, πλέον. Νέα μέτρα, λέει, περιορισμού και μετακινήσεων, λέει, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις 10 και πέρα ατόμων. Με κύρωση διοικητικού προστίμου 1000 ευρώ ανά πρόσωπο και ανά περίπτωση. Δηλαδή, είστε πάνω από 10, σας πιάνουν έξω. Χιλιάρικο στο κεφάλι. Πα, τελειώσαμε. Γεια σας. Βάλε το πιο λίγο, ρε, βάλε 5. Φεύγουμε και πάμε στο επόμενο, ξεκάθαρα. Ναι, 5 βάλω, όχι 10. 10 πολύ είναι. 10 δεν μαζεύονται. 10 να σου πω κάτι, δηλαδή, τι απ' άπαιξουμε διπλό στο μπάσκετ. Άντε, απ' άπαιξουμε διπλό στο μπάσκετ. Αν μαζευτούμε 10 άτομα, ναι, οκ. Αν μαζευτούμε λιγότερα. Τώρα, δε φίλε. Δηλαδή, αν είμαστε 9, ας πούμε, δεν το πιάνουμε. Έτσι. Αυτό σου λέω. Ποιο λίγο θέλει. 5 βάλει. Τα φιλιά μας στην Κύπρο, τη μαγευτική να στείλουμε, βεβαίως. Νίκο, προχθές, το Σάββατο ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι. Όντας περιορισμένο στο σπίτι, πώς έκανα μια βόλτα στην τηλεόραση. Πετυχαίνω Άκη Πετρετζίκη να κάνει, φίλε, φλαούνες. Φλαούνες? Ναι. Εξαιρετικές φλαούνες. Και δεν κατάλαβα, θα μου πεις εσύ. Ναι. Οι φλαούνες είναι γλυκό? Όχι, είναι αλμυρό. Αφού ρε φίλε, νέβαζε λέει και σε μέλι και είχε σταφίδες. Είναι αλμυρή, είναι αλμυρούλα. Δεν είναι πολύ. Τι αλμυρή, ρε. Πώς είναι το να είναι αλμυρή και να έχει σταφίδες? Θα μας χαζέψεις. Εγώ δεν έχω φάει αλμυρή παραλλαγητές σου, πολύ φίλε. Εμένα οι φλάουνες δεν μου βγάζουν γλυκ. Μάλιστα. Τι να σου πω, ρε φίλε. Γλυκά Νίκο, είναι τα δάχτυλα. Ωραία τα δάχτυλα, φίλε, τα θυμάμαι. Τα είχα τσαλακώσει, τα είχα ξεφτυλίσει. Πολύ ωραία ήταν. Αγοράκι μου, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Είναι εξαιρετικά. Σιροπιαστό, ωραίο ρε παιδί μου. Με τα... Τι είχε πάνω, αμύγδαλα, τι βάζω τέλος πάντων εκεί πέρα και τα λοιπά. Είχε ρε παιδί μου, καλύθια και τέτοια και τα λοιπά. Πάρα πολύ εξαιρετικό γλυκό. Και όπως έλεγε ο Γιάννης Πάριος με το δικό σου αμάρτημα, του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Φλαούνες, φίλε, φλαούνες. Φλαούνες, Σου φέρνω φιλαράκι την άλλη φορά που θα πάω Κύπρο. Σου φέρνω φλαουνίτσες. Πού είναι τα πράγματα, Νίκο, τώρα, αγόρι μου, δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι για τίποτα από την άλλη φορά που θα πάω Κύπρο. Περίμενε. Σιγάρε, Νίκο, εντάξει. Θέλω να κατάσεις μικρό καλάθι, φίλε. Δεν θέλω να έχεις τέτοια αρνητική διάθεση. Δεν έχω αρνητική διάθεση καθόλου. Απλά είμαι προβληματισμένος, εντάξει, και κρατάω μικρό καλάθι, φίλε. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, δεν θα έγραφα ποτέ ότι τέλη Μαΐου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Κατάλαβες? Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ή στόχος είναι να ξεκινήσει τέλη Μαΐου, που το λέγαμε. Αρχές Μαΐου, συγγνώμη. Αρχές Μαΐου. Τέλη Μαΐου, άμα ξεκινήσουμε, Νίκο, θα πιάσουμε. Καλό Ιούλη. Άκουγα πριν και τον Αντώνη τον Κάτζιο που μιλούσε για τον μπάσκετ. Καλά τα έλεγε. Ο φίλος. Τι έλεγε, δηλαδή. Δεν μπορεί να ξεκινήσει το μπάσκετ, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Τώρα συνεχίζει να έχει τώρα τον ήχο και να με ακούω από πίσω, καταλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Τώρα όχι. Τώρα είμαστε σούπερ. Τώρα είμαστε καμπάνα. Ναι. Δεν γίνεται. Στον στο ποδόσφαιρο πάνω κάτω μπορεί να βρεθεί μια λύση αν το θέμα περιοριστεί. Αν περιοριστεί το θέμα. Στον μπάσκετ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βρεθεί λύση. Εγώ, όπως είπα και πριν όμως, εντάξει, και είμαι πολύ υπέρ αυτής της άποψης. Άμα να γίνουν μάτς χωρίς κόσμο, καλύτερα να μην γίνουν καθόλου. Και αυτό παίζει τον ρόλο του. Για μένα. Δεν θέλω να δω γηπεδάδια, ρε φίλε. Δεν θέλω. Τι να το κάνω δηλαδή. Ας το κάνω όπως στη Γαλλία, όπως το είχαν κάνει πριν βάλουν οριστικό λουκέτο, που λέγανε ότι θα έχουμε 1000 άτομα μέσα στα γήπεδα και τελείωσε. Εντάξει, τώρα δεν σου λέω ότι και αυτό είναι ωραίο.
Αλλά τώρα να πας στο γήπεδο, ρε φίλε, και να μην έχει ψυχή. Δεν είναι ωραίο. Στο μπάσκετ, μια χαρά, τέλος καλό, όλα καλά. Άρης, πάω. Ναι, ρε φίλε, Παναθηναϊκός πρωταθλητής που έτσι και αλλιώς θα έβγαινε. Και εγώ να σου πω και λίγο κάτι. Επειδή παίζει και το κομμάτι του ευρωπαϊκό, υποτίθεται για την επόμενη σεζόν, μπορεί όπως τελειώσουν ένα η ΑΕΚ δεύτερη, ο Προμηθέας τρίτος ή το Περιστέρι, να έχουν και τη δυνατότητα να παίξουν στην Ευρώπη του χρόνου οι ομάδες αυτές. Και όλοι χαρούμενοι, φίλε. Και όλοι χαρούμενοι. Και όταν περάσει όλο αυτό, να δούμε ποιοι θα είναι του χρόνου που θα παίξουν Α1, φίλε Νίκο Παπαδόπουλε. Εκεί θα γελάσουμε πολύ, να ξέρει. Όταν τελειώσει όλο αυτό. Μα έλεγε νωρίτερα ότι υπάρχουν ομάδες που ενδεχομένως να μην κατέβουν του χρόνου. Έρχομαι να το επιβεβαιώσω. Και ομάδες που σήμερα που μιλάμε δεν είναι στο μυαλό μας. Και δεν μιλάω για τον Ιωνικό, για παράδειγμα. Ή τον Πανιόνιο, ενδεχομένως. Ή τον Πανιόνιο. Μιλάω και για άλλες ομάδες. Μιλάμε ενδεχομένως για ομάδα που είναι σε νησί. Δεν θα πω παραπάνω. Σε νησιά θα πω εγώ. Σε νησιά θα προσθέσει ο Νίκος, μάλιστα. Ωραία. Αμέ. Δηλαδή ταξιδάκια του χρόνου δεν έχει στα νησιά. Είναι δύσκολη κατάσταση, φίλε. Αλλά θα έχει μεσολόγγι. Πιθανότατα. Αντώνης Καλούδης και τα λοιπά. Πιθανότατα. Εκεί στο κοντινό Αγρίνιο που είναι πολύ ωραίο, έχει πολλές βάφλες όπως έχεις πει. Εξαιρετικό Αγρίνιο. Ναι, βέβαια. Εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό Αγρίνιο. Το στηρίζουμε περιόριστα. Δεν θέλουμε να πέσει πανετολικό, αν και θα το πει το ποίημα έτσι όπως πάει η κατάσταση, είναι η αλήθεια. Πανετολική. Πολύ δύσκολο τον βλέπω να το σώσει. Πανετολική. Το ποιο. Πού είναι ο φίλος που πήγε την προηγούμενη εβδομάδα να ξαναβγεί, ο φίλος του Ολυμπιακού. Αγρίνιο που τα λέμε καλά. Καλά τα λέμε για τον Ολυμπιακό. Στον Γκόλκα πρέπει να πάρει αυτό. Ναι, ρε φίλε, όντως. Πραγματικά δηλαδή. Τι βγαίνει σε εμάς, πάρε το Σταύρο το πρωί 10 με 12. Να τα πείτε εκεί πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να δούμε, ρε φίλε, πρέπει να κάνουμε δουλειά με το Instagram. Δεν γίνεται. Πρέπει να το φτιάξουμε. Τι θες να γίνει, ρε Νίκο, δηλαδή. Το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Πρέπει να το φτιάξουμε, ρε φίλε, για να είμαστε live και εκεί. Πρέπει να το δούμε. Να επεξεργαστούμε λίγο τον ήχο. Αύριο θα την κάνουμε αλλιώς τη Μόντα. Δηλαδή. Κάτι έχω στο μυαλό. Θα βγαίνω όπως έβγαινα και χθες και προχθές. Αχα, okay. Μήπως γίνει και έτσι η δουλειά. Τέλος πάντων. Εντάξει, κατά τα άλλα, τι άλλο. Θελικά δεν ρωτάω αν έχουμε τώρα τίποτα. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Τι να έχουμε, ρε φίλε. Blacklist, πολύ καλό, φίλε. Συνεχίζεις, Νίκο. Πολύ καλό, πολύ καλό. Συνεχίζω, δηλαδή, σκέψω ότι κοιμόμενος και ξυπνόμενος έχω δει δύο επεισόδια. Okay. Αλλά ρε παιδί μου, τα δύο επεισόδια που έχω δει έχουν πολύ ενδιαφέρον. Σκοτώθηκες πραγματικά, δηλαδή, διαλύθηκες. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ πια, έχω γίνει πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, έχω βαρύνει. Και όταν ξαπλώνω, μετά, ρε φίλε, δηλαδή μετά από λίγο με παίρνει ύπνος, δεν μπορώ να χάσω να δω. Δεν μπορώ να δω. Πρέπει να είμαι. Πρέπει να το βλέπω όρθιος, αλλιώς και κοιμάμαι αμέσως. Ενώ είναι χαρακτήρας πολύ... Η σειρά είναι πολύ ωραία. Η σειρά είναι πολύ ωραία, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και στο λέω που μετά από καιρό και εγώ βρίσκω μια σειρά έτσι λίγο που να πω άρεση, ωραία σειρά αυτή. Ο φίλος ο Δημήτρης που μας ακούει και τον χαιρετάμε, μου στέλνει ένα άρθρο το οποίο αναφέρει ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει μια σημαντική πληροφορία για τον κορονοϊό. Ναι, Τραμπ, σε γουστάρω πολύ. Ωραία, καλή φάση. Ωραία. Τι λέτε να είναι. Δεν είμαστε. Το, κοίτα, είμαστε. Καταρχάς, ωραία μας το μεταφέρει. Δεν έχει φτάσει μέχρι. Πού το διάβασε, για να ξέρουμε αν μπορεί να έχει και κάποια βάση. Δηλαδή, αν γράφτηκε σε κανένα. Δρυμίκλαβανιούς.gr, είμαστε λίγο. Επειδή Δημήτρη, σε θέλω λίγο πιο. Πιο δυνατό, γιατί είσαι δυνατό. Τώρα μου στέλνει ένα άρθρο 5 παρατέταρτο. Νομίζω ότι ο Τραμπ έχει μιλήσει ήδη. Άρα ήταν ένα μέτα κάτω, το έχει ανακοινώσει. Τραμπ ενεργοποιεί νόμο του 1950 για να πολεμήσει τον κορονοϊό, διαβάζω εδώ. Δηλαδή τι κάνει. Πλωτό νοσοκομείο με εντολή Τραμπ. Υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Τι λέει όμως ακριβώς. Λοιπόν, περίμενε. Πλωτό νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη προκειμένου να αντιμετωπίσει νέο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα οργανώσει την αποστολή ενός πλωτού νοσοκομείου του US Comfort που διαθέτει 1000 δωμάτια χειρουργία και θα αγκυροβολήσει το λιμάνι της Νέας Υόρκης, είπε ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τραμπ. Εγώ ξέρω ότι Μπέρνι δεν θέλατε. Ωραία, Τζο Μπάιντεν μου βγάζετε πάλι εκεί πέρα ως αντίπαλο τον Νοέμβριο και θα ξαναβγεί ο Ντόναλντ και ο Μπέρνι πάλι θα. Δεν νομίζω, φίλε, να βγει ο Ντόναλντ πάλι. Δεν νομίζω. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν θα έχει αντίπαλο τον Μπέρνι. Τον τρελό Μπέρνι. Το μεταξύ μπαίνω στο Facebook και βλέπω ανάρτηση σε μια γνωστή αθλητική ιστοσελίδα, στον Καζέτα βασικά. Ναι. Το οποίο έχει κάνει, είναι, έλεγε κάτι έξυπνο, έχει βάλει να παίξουν στο PES ΑΕΚ Παναθηναϊκός και γράφει ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1, γκόλο Μακέντα με κρυστάλλινο πέναλτι. Ξανά μέσα στο παιχνίδι πράσινη. Το βλέπουμε αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει live, όντως, δεν να ξέρει. Παίζει κανένα που να νιώθει τώρα εκεί πέρα ή είναι κανένα. Όχι, λογικά να το έχουν βάλει να παίζει υπολογιστή. Να μην παίζει. Α βάλουν ρε φίλε συντάκτε. Ναι. Περίμενε.
Όχι, προπονητές έχει. Αυτό το κάνουμε και εμείς, ρε φίλε. Ναι. Θα βάλουμε Άρης Πάουκ στο PES. Νικό, άνα μπράβο, αυτό θα κάνουμε, φίλε. Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή είμαστε πρωτοπόροι, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Ούτε Instagram ούτε τίποτα, φίλε. Θα κάνουμε κανάλι στο Twitch. Εντάξει, που εκεί μπαίνουν όσοι νιώθουν, να ξέρεις. Ωραία, είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρεις. Twitch, αυτό που παίζει τον Καζάτα τώρα. Ωραία. Ναι. Το Twitch είναι, πώς να σου πω, ρε φίλε. Κάτι περίπου σαν το YouTube σκέψου, χωρίς βίντεο όμως. Δηλαδή είναι live, ας πούμε. Το κάνουν πολλοί οι gamers, παίζουν έτσι μπάλα. Να ξέρεις. Κάνουμε κανάλι στο Twitch. Ναι, φίλε, και είναι πολύ εξελιγμένο εκτός Ελλάδας. Σιγά σιγά και Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι θα το κάνουμε. Twitch θα κάνουμε, φίλε. Και θα παίζουμε μπάλα από εκεί. Να το ετοιμάσουμε αύριο τότε. Ναι. Και να το πάμε πιλωτικά. Πιλωτικά, έτσι, ακούω. Πιλωτικά αύριο, 6.30 με 7.30. Ναι. Και το βάλουμε και στα Facebook και τα λοιπά για να το δει ο κόσμος. Ωραίο το πιλωτικό. Είδες τι ωραία που είναι. Καλό. Καλό. Είδες τι ωραία που είναι, έξυπνο. Εμείς τα αναγνωρίζουμε. Φίλε, τώρα. Και τα ωραία. Αν κάποιος είχε επενδύσει πριν λίγο καιρό σε ένα PlayStation ή τέλος πάντων σε Xbox οτιδήποτε, τώρα θα τα βγάζει τα λεφτά του. Δηλαδή, μπορεί να καθόταν σε μια γωνία τόσο καιρό λόγω δουλειά και να μην ασχολιώσουν, αλλά τώρα θα σχολιώσουν. Εγώ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ. Ξεκάθαρα. Σου λέω, δεν παίζω, δεν έχω το χρόνο και δεν είμαι στα 22-23 που μπορούσα, ας πούμε, να είμαι ξάγρυπνος με το μάτι γαρίδα μέχρι τις 3 για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν το αντέχω πλέον. Ναι, ναι. Δηλαδή, 12 η ώρα αρχίζω να ρετάρω λίγο. Ναι. Αλλά τώρα, επειδή έχω περισσότερο χρόνο, ναι, το κάνω. Mm-hmm. Εγώ τι άλλο να κάνει. Εντάξει. Ωραίο, τώρα κάθομαι και το βλέπω δηλαδή και εγώ. Που δεν πρέπει να είναι live τώρα αυτό που βλέπω. Οπότε νομίζω πρέπει να τελείωσε, τέλος πάντων. Ωραία. Μπορεί να έχει μίχρονο, ρε. Ναι. Τι γελάς. Πάνω στο πέναλτι που, το πέναλτι που έδωσε εδώ. Τώρα που βλέπω εδώ πέρα ήταν λίγο μούφα. Σιγά το κρυστάλλινο πέναλτι. Για την ΑΕΚ που το έχασε ο Μάνταλο σήμερα με το που βλέπω εδώ. Καλή δουλειά, καλό, έξυπνο. Ωραίο. Α, όχι, τελείωσε το ματς. ΑΕΚ και έκλεισε 3-1 τον Παναθηναϊκό. Ναι, ρε Νίκο, άντρε αγόρι μου. Εγώ το σου λέω το βλέπω on demand. Και είχε πρόσεξε, προπονητές ήταν από πλευρά ΑΕΚ ήταν ο Τσακίρης, που είναι ρεπόρτερ της ΑΕΚ στον Γκαζέτα, και από πλευρά Παναθηναϊκού ήταν ο Μαρούδας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία φάση. Μάλιστα. Ωραία. Το κάνουμε και εμείς, ρε φίλε. Ωραία, Νίκο. Να το κάνουμε, γιατί όχι. Το κάνουμε. Χρόνο έχουμε. Άπλετο. Και μπορεί να κάνουμε και, και άλλη και πάω στο τέτοιο. NBA, στο 2K, αν νομίζω γίνεται. Πω, όχι ρε φίλε, για όνομα του Θεού, δηλαδή, δεν μας φτάνει το live να το βέζουμε και στο τέτοιο, και στο 2K, πλάκα μας κάνεις. Άσε ρε φίλε. Άσε. Δεν πειράζει. Και τα λοιπά. Στο 2K ας παίξουμε Φενέρ Μπαχτσέ, ας φτιάξουμε ομάδα τέτοια. Ρεάλ Μπαρτσελώνα, άστο, δεν πειράζει. Έλα ρε Νίκο, τι Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Έλα ρε Νίκο τώρα, σε παρακαλώ ρε φίλε τώρα δηλαδή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Και Ηρακλή, με Κώστα Κούση. Νίκο, για πες τι γίνεται άλλο γενικά. Γενικά, φίλε, μια ησυχία θα έλεγα. Σου λέω, βγήκα λίγο σήμερα. Είχα δηλαδή 2-3 errands τα οποία έπρεπε να τρέξω. Mm-hmm. Δούλεψα κάρτα, μόνο κάρτα, τίποτα άλλο. Δεν έπιασα χαρτονόμισμα στα χέρια μου. Γαντάκια. Και πριν μπω στο σπίτι, όταν μπήκα στο πάρκινγκ, έχω απολυμάνει μέσα τα αμάξι, τιμόνια, χειρόφρενα, ταχύτητες, φλασχέρα και πόρτα, εκεί πέρα από το τέτοιο του χειρουργείου του οδηγού, όλα με ινόπνευμα αντισηπτικό. Μπράβο, Νίκο. Όχι σκέτο αντισηπτικό, μη φίλε. Μπράβο, φίλε και συνάδελφε. Το εξειδικευμένο το οποίο υπάρχει. Το σωστό. Δεν είμαι, το σωστό. Και μόλις πήγαμε σπίτι για να μαθαίνει ο κόσμος λίγο πώς πρέπει να το πει, βγάζουμε ρουχαλάκια και τα βάζουμε έξω στο μπαλκόνι να αεριστούν για 30 λεπτά. Εγώ πρέπει να το έχω ξεχάσει βέβαια. Καλά, όχι, okay, δεν πειράζει, έξω είναι, δεν παθαίνουν τίποτα. Ναι, βέβαια εγώ δεν τα έβαλα σε μπαλκόνι, γιατί δεν έχω μπαλκόνι κάπου. Τα έβαλα εκεί πέρα έξω από το Λεβιτοστάσιο, και πάλι γίνεται δουλειά. Να αερίζετε τα ρουχαλάκια σας όταν μπαίνετε σπίτι, να τα βγάζετε. Να κάνετε και ένα μπανάκι, να πλένε το κινητό σας με ένα μαντιλάκι. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και εσύ τώρα δηλαδή, συνάδελφο που θα πας στο σπίτι μετά, θα πρέπει να το απολυμάνεις. Ναι, φιλαράκι, εννοείται. Με ένα υγρομάντιλο και να δώσει τα ρούχα στην Καλλιρό και να τα βγάλει έξω στον μπαλκόνι και να σπεις πάρτα και εγώ... βγάλω τα έξω. Χεράκια δεν έχω να τα βγάλω έξω. Και αυτό μπορεί να γίνει. Α, μόνος, okay. Ναι, εντάξει. Εγώ πρότεινα ένα σενάριο, εσύ πρότεινες ένα άλλο. δεν θα πω, άσε που πρέπει να έχει και μια ευγένεια, αλήθεια, γιατί οι μέρες είναι επικίνδυνες γενικότερα. Και όχι, γιατί. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Δε μη έγκλειστοι εσείς, να το πω έτσι, δεν είστε εντελώς, γιατί έχετε και τον Ταλιμπάν. Εντάξει.
Τι δεν ήταν ρε. Καταρχά ήταν κύριο. Δύο μέρε ήταν δίπλα μου, έκανε εκπομπή, δεν ενόχλησε καθόλου. Δύο γουφ, σιγά. Δεν ακούστηκε. Λέει δεν ακούστηκε. Λέει ο Κόλκας που τον άκουγα το Σταύρο το πρωί μαζί με το Βάμπη. Λέει. Αρχικά, καταρχά λέει χθε εγώ λέει, νόμιζα ότι πήγαμε σκύλο στο ραδιόφωνο. Λέει γιατί ήταν ο Μοσκοβίτσι στον αέρα. Και ακούσε κάποια φάση λέει κάτι γαυγίσματα. Και λέει ο Κόλκας, νόμιζα λέει πήγαμε σκύλο. Λέει πότε πήγαμε σκύλο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Και αυτή η ψυχούλα είναι δηλαδή. Είναι το άτιμο, είναι ψυχούλα. Πραγματικά είναι. Εντάξει. Θα πάρουμε και ένα σκύλο στο ραδιόφωνο, γιατί όχι. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα άλλο έτσι άξιο αναφοράς στην αθλητική επικαιρότητα. Λογικό βέβαια. Εντάξει. Δηλώσει Σφαιρόπουλη κατάσταση. Είδα και εσένα που έκανε μια αυτή την καγκουριά με το. Χαρτί υγείας. Με προκάλεσαν. Αλλιώς δεν θα μπαίνει στη δικασία. Έπρεπε να το κάνω. Εντάξει. Το τελείωμα βγήκε καλύτερο από το τσιλικάκι. Ναι. Είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Είναι εύκολο να το κάνεις, Νίκο. Τι σου πω, φίλε, εδώ έχω μπάλα να κλωτσίσω χρόνια τώρα. Το χαρτί υγείας ήταν ακόμα πιο δύσκολο, νομίζω, σαν σε διαδικασία. Είχαμε δελτίο κάποτε όμως, είναι μια πραγματικότητα. Σκληρή, αλλά είναι. Έχει δελτίο, ρε. Ναι, είχε δελτίο, πραγματικά. Τρομερό. Στον Αχιλέα Περέας. Στον Αχιλέα Περέας, Νίκο, έχεις τιμήσει δηλαδή και την ομάδα, και το τμήμα του ποδοσφαίρου και το τμήμα του μπάσκετ, έτσι. Και τα δύο, ναι, το έχω κάνει και αυτό, γιατί ήμουνα τότε με έναν κολλητό μου, ρε παιδί μου. Ξεκινήσαμε πρώτα στην μπάλα μαζί, καθίσαμε. Μετά αυτός, επειδή το είχε περισσότερο με τον μπάσκετ, είναι η αλήθεια, δηλαδή έφτασα να παίζει μέχρι στο εφηβικό του Άρη, τα επόμενα χρόνια, πήγε στο μπάσκετ και λέω, αντά στην μπάλα, λέω, πάμε στο μπάσκετ τώρα, γιατί εγώ πήγαινα και το χαβαλέ, για το καφενέ, δεν πήγαινα τώρα. Εντάξει, για να. Κάτι ψηλό κάναμε, αλλά όχι τώρα, μάνα. Πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά ήταν για Νίκο σήμερα. Για Νίκο. Αυτά ήταν Νίκο για σήμερα τα νέα σου, έτσι. Ναι, για Νίκο. Για Νίκο. Τη φάγαμε για Τετάρτη δηλαδή. Σιγά σιγά. Εγώ ναι, εσύ έχεις ακόμα. Εντάξει, φίλε, μιλάμε για αυτή την ώρα. Okay. Τι θα ακούσω μετά στο ΠΑΟΚ 24. Φίλε, θα μεταφέρω τις συζητήσεις που γίνονται live στο live chat του ΠΑΟΚ 24 αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ναι. Με τη βοήθεια του καλού φίλου από τη Σουηδία έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο σκηνικό και γίνονται ερωταπαντήσεις. Νίκος Δελής Γίγαντας. Και μπορεί να βγει άκρη. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Όπως καταλαβαίνεις, φίλε, τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει επικαιρότητα, οπότε απαντάμε στις ερωτήσεις του λαού. Τι να κάνουμε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Βέβαια. Εξαιρετικό. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα από εδώ και πέρα. Νίκο, να γίνει, φίλε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Τραβάς δαλκάρα, Νίκο, δηλαδή. Με τον μπάσκετ τραβάω, φίλε, ναι. Το μπάσκετ, αφού τα είπαμε, Νίκο, τελείωσε. Σώθηκα, γεια σας. Το θέμα είναι, όπως έλεγε και στον Αντώνη τον Γκάτζιο, για να το σοβαρέψουμε έτσι και λίγο στο φινάλε. Να δούμε έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό στο μπάσκετ και πάμε για πρόωρο φινάλε στη σεζόν. Και υπάρχει άπλετος χρόνος, γιατί είμαστε ακόμα στον Μάρτη. Να δούμε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξεχωριστά ο καθένας, αλλά και γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ, να βρούμε τρόπους να αναβαθμίσουμε το προϊόν. Να βρούμε τρόπους πρώτα να αναβαθμίσουμε τις ομάδες μας του χρόνου, γιατί δεν γίνεται ο Άρης ο ΠΑΟΚ να πάνε με τον ίδιο τρόπο την επόμενη σεζόν, αλλά και να βρούμε σαν ελληνικό μπάσκετ τρόπο να αναβαθμίσουμε λίγο το προϊόν. Σήμερα που μιλάμε, πες ότι τελειώνει το πρωτάθλημα και είναι για να πάει του χρόνου πια. Ωραία. Σήμερα που μιλάμε, 6 ομάδες είναι στον αέρα. Από την ΑΕΝ. Και βάζω και τις δύο δικές μας μέσα, έτσι. Δεν τις αφήνω απ' έξω. Ναι, είμαστε. Απλά ξέρω ότι οι δικές μας είτε έτσι είτε αλλιώς, θα κατέβουνε. Okay. Όχι. Άμα είναι να κατέβουν όπως κατέβηκαν φέτος. Ναι, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στις δικές μας ομάδες να πάρει την απόφαση να πει ότι α, δεν μπορούμε, δεν έχουμε χρήματα, δεν κατεβαίνουμε. Θα πέσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Εγώ σου λέω ότι οι δικές μας κουτσά στραβά πάλι, είτε έτσι είτε αλλιώς θα κατεβούνε. Υπάρχουν άλλες 4 που είναι ερωτηματικό. Από τις 14 ομάδες, δηλαδή, οι 8 θα παίξουν σίγουρα. Δύο νησιά, ωραία, ναι. Και άλλοι δύο. Και άλλοι δύο, Ναι, βέβαια. Με τα τωρινά δεδομένα, έτσι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε λίγο καιρό. Μάλιστα. Ναι, τέλος πάντων. Να βγουν τα λαγωνικά των ομάδων μας και να βρουν ανθρώπους που έχουν λεφτά να ρίξουν. Πρόσεξε, όχι να ρίξουν λεφτά για τις ομάδες, γιατί εδώ θα πω κάτι. Το οποίο είναι επίσης σοβαρό. Ένα παράδειγμα είναι για τον μπάσκετ. Πρώτα ο Ιβάν Σαβίδης και μετά ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και το βάζω μετά διότι μιλάμε για διαφορετικά οικονομικά μεγέθη. Δηλαδή, τι, εγώ παίρνω τις ομάδες για να εξυπηρετήσω συγκεκριμένα επιχειρηματικά μου συμφέροντα. Να σου πω, φίλε.
Να σου πω. Αν βρούμε λοιπόν τέτοιους ανθρώπους που να κάνουν αυτό το πράγμα. Νίκο, τα είπες πολύ καλά, φίλε. Σε αφήνω να συνεχίσεις το θεάρα στο έργο σου, να ξεκουραστείς. Έτσι. Ναι, γιατί έχουμε. Πολύ κουρασμένος, να σε ακούγεσαι πολύ κουρασμένος, φίλε. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Έγινε, φιλαράκι. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτά και από εμάς. Εδώ, ως σκύλος και γάτος, υποτίθεται. Σε λίγο ξανά εδώ, εννοείται. Ως ΠΑΟΚ 24 θα πάμε στα πιο σοβαρά υποτίθεται εκεί, για να πούμε περισσότερα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, βάζοντας το σοβαρό μανδύα.